Ελλάδα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, κρίσιμη ελάφρυνση του χρέους, τόνισε συνομιλία τον Μπάρακ Ομπάμα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάλεσε δε τους νέους να μείνουν στην Ελλάδα. Εδώ έχετε πολλά να κάνετε για να πετύχει η χώρα, είπε. Με το στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη, αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο Μέγας, από το Action ST ξεκίνησε την ομιλία του Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα. Δημοκρατία, κράτος, φιλοξενία, φουστανέλα, μερικές από τις ελληνικές λέξεις που χρησιμοποίησε. Νωρίτερα είχε κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα με την επίσκεψή του στην Ακρόπολη. Το Δεκέμβριο ξεκινάει η συζήτηση για το χρέος σύμφωνα με δηλώσεις του Γερούν Ντάιζεμπλουμ. Σε δύσκολη θέση το Βερολίνο που σπέβδει να υποβαθμίσει το θέμα τονίζοντας ότι δεν αλλάζει τις αποφάσεις του για συζήτηση του χρέους μετά το 2018. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπαράκ Ομπάμα, άλλαξε η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλο τον κόσμο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας την κοινή συνέντευξη τύπου. Με συγχωρείτε, την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας περιέγραψε στην ομιλία του στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ο Μπαράκ Ομπάμα. Αφού παρατήρησε ότι δεν ήταν βιώσιμη όταν ξεκίνησε η χρήση, επανέλαβε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, σημειώνοντας ότι στη χώρα μας πραγματοποιείται αλλαγή. Χαρακτήρισε δε χρήσιμο το να υπάρξει ελάφρυνση του χρέους, όπως λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει ελπίδα προκειμένου να πετύχουν οι μεταρρυθμίσεις. Τέλος, κάλεσε τους νέους να παραμείνουν στη χώρα μας. Κύριο χαρακτηριστικό των μεγάλων ηγετών είναι η δεινή ρητορική τους ικανότητα. Και ο Μπαράκ Ομπάμα στην ομιλία του «Πολιτική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενναίες» στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σαγήνευσε όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την αμέριστη συμπαράστασή του στην προσπάθεια του ελληνικού λαού να ανακάμψει, ακολουθώντας το δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Εξήρε το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την προσπάθεια που καταβάλει για την επίτευξη των στόχων της ελληνικής οικονομίας και κάλεσε τους Έλληνες να στηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθεια που κάνει, τονίζοντας ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει η Ελλάδα την αναδιάρθρωση του χρέους. Εδώ στην Ελλάδα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κατάσταση μεταρρυθμίσεων. Το πρώτο βήμα ήταν να δημιουργηθούν τα θεμέλια εκείνα που θα σας βοηθήσουν να επιστρέψετε στην ανάκαμψη. Αν είμαστε τίμοι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήταν ένα μείγμα εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων. Η ελληνική οικονομία, αλλά και τα επίπεδα του χρέους, έγιναν μη βιώσιμα σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Και επίσης, είδαμε ότι υπήρχε πρόβλημα της θέσης εργασίας και εν γέννη με την οικονομία. Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, για να παραμείνει η Ελλάδα ανταγωνιστική, θα έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Φυσικά, ο κόσμος δεν κατανοεί τον πόνο που προκαλούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις ή τις θυσίες που κάνατε εσείς οι Έλληνες. Εγώ φυσικά γνώριζα τις θυσίες αυτές και είμαι περήφανος για το έργο της δικής μου διοίκησης στην προσπάθειά της να βοηθήσει όλους τους Έλληνες. Ένα μέρος επίσκεψής μου αποσκοπούσε στο να καταδείξει ολόκληρο τον κόσμο τα σημαντικά βήματα που ελήφθαν εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα ο προϋπολογισμός εμφανίζει πλεόνασμα. Το κοινοβούλιο πέρασε νόμους για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Και ναι, φυσικά πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, για τις πολύ δύσκολες μεταρρυθμίσεις που κάνει η δική του κυβέρνηση έτσι ώστε να ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Καθώς η Ελλάδα εργάζεται προς την προσέλκυση επενδύσεων και φυσικά προς την αποτροπή άλλων ασταθών καταστάσεων, θα συνεχίσετε να έχετε την υποστήριξη των ΗΠΑ και ταυτόχρονα εγώ θα συνεχίσω να λέω στους πιστωτές ότι πρέπει να ληφθούν τα μέτρα εκείνα που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να έχει ξανά μια βιώσιμη οικονομία. Καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δήλωσε ότι το χρέος είναι κλειδί για να ανακάμψει
η Ελλάδα. Έχουν δίκιο. Είναι σημαντικό, διότι οι άνθρωποι πρέπει να δουν ελπίδα, πρέπει να δουν φως στο τέλος του τούνελ. Και οι νέοι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ σήμερα και οι νέοι άνθρωποι όλης της χώρας, όλης της Ελλάδος, πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα μέλλον. Υπάρχει ένα σύστημα εκπαίδευσης. Υπάρχουν θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται τα δικά τους ταλέντα. Δεν πρέπει να μεταναστεύετε αλλού για εξεύρεση θέσης εργασίας. Πρέπει να μείνετε εδώ και να ευημερίσετε. Ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους νέους, χαρακτηρίζοντάς τους ως το μέλλον του πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος επισκέφθηκα τα τελευταία 8 χρόνια, γνώρισα πολίτες, ειδικά νέους ανθρώπους, που επέλεξαν την ελπίδα έναντι του φόβου, που πίστεψαν ότι μπορούν να πάρουν στα χέρια το δικό τους πεπρωμένο, που αρνήθηκαν να δεχτούν τον κόσμο ως έχει και είναι αποφασισμένοι να τον φέρουν στη θέση που πρέπει να έχει. Είναι άνθρωποι που ενέπνευσαν και σε κάθε γωνιά του κόσμου γνώρισα ανθρώπους που στην καθημερινότητά τους καταδεικνύουν ότι παρά τις διαφορετικές σε φιλοτικό επίπεδο, σε επίπεδο χρώματος και θρησκείας, έχουμε την ικανότητα να δούμε ο ένας τον άλλο ως καθρέφτη του εαυτού του. Το προσφυγικό αποτέλεσε ξεχωριστό κομμάτι της ομιλίας του απερχόμενου πλανητάρχη, με τον Μπαράκ Ομπάμα να υποκλίνεται για ακόμα μια φορά στον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη και τη στήριξη που προσέφερε σε εκατοντάδες χιλιάδες ξεριζωμένους από τις αιστείες τους ανθρώπους. Οι δημοκρατίες βοηθούν τους πρόσφυγες, οι οποίοι είναι σε ανάγκη. Και ποτέ αλλού στον κόσμο δεν έχουμε διαπιστώσει τέτοια συμπόνια παρά εδώ, στην Ελλάδα. Η γενναιοδορία των Ελλήνων έναντι των μεταναστών και των προσφύγων ενέπνευσε τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφαιθείτε μόνοι σας. Και μόνο μια συλλογική απάντηση από την Ευρώπη και τον κόσμο μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι θα λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Η Ελλάδα δεν μπορεί να υπομειστεί μόνη της το βάρος, αλλά το γεγονός ότι είστε μια δημοκρατία ανοίγει την καρδιά σας προς αυτούς τους ανθρώπους, ενώ σε διαφορετική περίπτωση αυτό δεν θα συνέβαινε. Εδώ λοιπόν άκουσα πολλές φορές για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες. Όλοι μας ζούμε κάτω από τον ίδιο ήλιο, ερωτευόμαστε κάτω από το ίδιο φεγγάρι. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Γυναίκες και άνδρες όπως αυτοί που φτάνουν στην Ελλάδα μου δίνουν ελπίδα. Φυσικά στην ομιλία του ο Μπαράκ Ομπάμα δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές και τον διάδοχό του στο Λευκό Οίκο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανταγωνιζόμαστε ισχυρά στις προεκλογικές εκστατείες στην Αμερική, αλλά το ίδιο συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, η δημοκρατία εξαρτάται από μια ειρηνική μετάβαση εξουσίας. Ειδικά όταν το αποτέλεσμα δεν είναι επιθυμητό. Και όπως ίσως παρατηρήσατε, ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος και εγώ έχουμε πολλές και μεγάλες διαφορές. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά η Αμερικανική δημοκρατία είναι ισχυρότερη από κάθε άτομο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μια διαδικασία. Ο απερχόμενος πρόεδρος καλωσορίζει τον νέο κλεγέντα, όπως έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Και τις επόμενες εβδομάδες η κυβέρνησή μου θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει την ομαλότερη μετάβαση. Ολοκληρώνοντας με την ηθική αξία που αποτυπώνεται με την ελληνική λέξη φιλότιμο και τονίζοντας ότι οι Έλληνες παλεύουν ενάντια των πιθανοτήτων και νικούν, αποχαιρέτησε τη χώρα μας, μιλώντας στην καρδιά μιας σημαντικής μερίδας των κατοίκων της. Καλωσορίζω την κυρία Δάμ και τον Χρήστο Καπούτσι στο στούντιο του Blue Sky για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα και να δούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από τις 30 ώρες παραμονής του Μπαράκ Ομπάμα στο ελληνικό έδαφος, κύρα. Και ας ξεκινήσουμε από τα καθαρά ζητήματα πολιτικής, τα διμερή, όπως λέτε στη γλώσσα σας, οι διπλωματικοί συντάκτες, δεδομένου ότι έχουμε πολλά και άλλα να πούμε στη συνέχεια για το πώς κατάφερε ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος να κλέψει την καρδιά των Ελλήνων. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε τοποθετήσεις του Μπαράκ Ομπάμα για το θέμα της οικονομίας, για το χρέος, για το πώς βλέπει ότι θα πρέπει να πορευτεί
η Ευρώπη το επόμενο διάστημα και πώς θα πρέπει να διασφαλίσει τις αξίες και τα δεδομένα των λαών της. Για να ξεκινήσουμε να δούμε τα δικά σου συμπεράσματα. Καταρχήν, Λίνα, θα πρέπει τουλάχιστον εγώ να μεταφέρω πληροφορίες από αμερικανικές διπλωματικές πηγές, οι οποίες επιμένουν ότι αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα είχε αρχίσει να κουβεντιάζεται από τον περσινό Ιούνιο στην Ουάσιγκτον και ο αρχικός σχεδιασμός ήτο, με την προϋπόθεση ότι θα είχε εκλεγεί η κυρία Κλίντον, ο κύριος Ομπάμα και η κυρία Κλίντον ως νέα πρόεδρος να πραγματοποιήσουν αυτό το ταξίδι, απερχόμενος ο Ομπάμα, νεοεκλεγήσα η Κλίντον, στην Αθήνα για έναν πολύ μεγάλο συμβολισμό. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε, η κυρία Κλίντον δεν εξελέγει και έτσι ο απερχόμενος πρόεδρος Ομπάμα ήρθε μόνος του στην Αθήνα. Είναι σαφές νομίζω πια, όπως ξεκαθαρίζει η εικόνα, γιατί ήταν καταιγιστικά τα γεγονότα και οι εικόνες που είχαμε στις τηλεοράσεις μας, είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Ομπάμα επέλεξε την Αθήνα στο τελικό του ταξίδι για δύο βασικούς λόγους. Και το εξήγησε ο άνθρωπος. Εδώ είναι το λίκνο της δημοκρατίας και επομένως εδώ και στην Πνίκα, αρχικός, όχι στο Σταύρος Νιάρχος, ήθελε να εξαγγείλει το, κατά την δική μου διατύπωση, το δικό του δόγμα Ομπάμα, όπως θα φαίνεται ότι θα το διαμορφώσει. Ένα δόγμα το οποίο λέει ότι ανοιχτές κοινωνίες οδηγούν σε ισχυρότερες δημοκρατίες και μέσα σε αυτό περιλαμβάνει όλα όσα θα πρέπει να έχει μια σύγχρονη δημοκρατία. Δηλαδή το θέμα της παγκοσμιοποίησης, ότι εδώ πρέπει να γίνει μια στροφή στην παγκοσμιοποίηση, διότι οι ανισότητες που έχει δημιουργήσει είναι πολύ σοβαρές και αυτό τις πλήρωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή δημοκρατική, αλλά αυτό μπορούμε να το αφήσουμε μετά. Και δεύτερον, επέλεξε την Αθήνα, διότι πράγματι έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του στην Ευρώπη και επέλεξε δύο πόλους στην Ευρώπη. Τον πολύ ισχυρό, που είναι το Βερολίνο και βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και τον αδύναμο κρίκο, που είναι η Ελλάδα, η οποία πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να τα καταφέρει, πρέπει να φτιάξει. Πρέπει να βοηθηθεί για να τα καταφέρει. Βεβαίως, πρέπει να ολοκληρώσει μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να πάρει μια ελάφρυνση χρέους, πρέπει να φέρει ανάπτυξη μέσω επενδύσεων. Σε αυτό το τετράπτυχο, πώς να το πούμε, το οποίο το ξέρουμε όλοι, ο κύριος Ομπάμα ήταν πολύ υποστηρικτικός απέναντι στη χώρα μας, αλλά και στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες τώρα να ρωτήσω κάτι, που έχει γιατί κάνει. Όποιος μας παρακολουθεί, Μιρέα, θα έχει κάποια ερωτηματικά να θέσει. Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει μια δίμηνη θητεία στη λήξη της και έχει και πολλά ζητήματα ανοιχτά και νομίζω ότι απόψε το βράδυ θα τα συζητήσει με την Αγγέλα Μέρκελ και στο Βερολίνο που είναι ο επόμενος σταθμός του ταξιδιού του. Πρακτικά για την Ελλάδα, για μας και ενδεχομένως για μια στροφή της Ευρώπης σε αυτά τα ζητήματα που θέτει, τι σημαίνει αυτό, διότι από ό,τι έχω αντιληφθεί άλλο είναι το δόγμα Τραμπ. Φυσικά το δόγμα Τραμπ ακόμα δεν το έχουμε δει. Έτσι όπως το περιέγραψε στην προεκλογική εγώ κατάλαβα ότι εκστρατεία. Ο πρόεδρος πίσω από την ανάπτυξη των θέσεώς του, πίσω κάτι φοβάται ή θεωρεί ότι θα υπάρξουν κάποιες ανατροπές σε ό,τι αφορά στην δημοκρατία με την ευρύτερη έννοια, αλλά και με τις ανοιχτές κοινωνίες που πρέπει να παραμείνουν. Επομένως, αυτό που θέλει και το τόνισε ιδιαιτέρως είναι ότι θέλει να ολοκληρωθεί, να τελειώσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πώς να το πούμε. Να συντελεστεί, να περιοριστούν οι ανισότητες και μέσα στην Ευρώπη που προέρχονται από προγράμματα λιτότητας, διότι πολύ σωστά φοβάται, και όλοι μας το βλέπουμε, ότι θα αυξηθεί ο απομονωτισμός, αλλά και ο εθνικισμός μέσα σε μια Ευρώπη που αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Μάλιστα. Εκεί ακριβώς μέσα το θέμα της Ελλάδας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι με την έννοια
τη στήριξη των μνημονίων, διότι και το πόσα μέτρα έχει πάρει, πόσα δις πάνω κάτω κτλ. Αλλά σαν πλαίσιο διατήρησης της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής συνοχής, αλλά και της μείωσης των ανισοτήτων. Αυτό θέλει όμως προϋποθέτει και το κονσένσους των Γερμανών. Μέχρι ναι, το θέμα όμως από εδώ και πέρα, καθώς αποχωρεί ο κύριος Ομπάμα, στις πλάτες της κυρίας Μέρκελ, και ο κύριος Ομπάμα στη συνέντευξη τύπου χθες ήταν πολύ, πολύ προσεκτικός, λέγοντας ότι η κυρία Μέρκελ είναι μία από τις πιο πιστές συμμάχους που έχω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κατ' ουσίαν το βάρος της διατήρησης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνοχής, της μείωσης των ανισοτήτων στην Ευρώπη, της μείωσης του κινδύνου του εθνικισμού και του απομονωτισμού, πέφτει εκ των πραγμάτων στις πλάτες της κυρίας Μέρκελ. Και τόνισε πάρα πολλές φορές ο κύριος Ομπάμα και στη συνέντευξη τύπου και στις δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και σήμερα στην ομιλία του, ότι το πρόβλημα της Ελλάδας σε τελευταία ανάλυση για το θέμα του χρέους είναι ένα θέμα πολιτικό. Και με κάποιες διαπραγματεύσεις, είπε 6 μήνες, δεν κατάλαβα, ανάμεσα στις δύο πλευρές, πιστωτές και Ελλάδα, το θέμα μπορεί να καταλήξει κάπου. Τώρα, Χρήστο, είναι σημαντική η πληροφορία που μας δίνει η κύρα Δάμ, ότι στα σχέδια του Λευκού Οίκου από τον περασμένο Ιούνιο ήταν να έρθει εδώ ο απερχόμενος και η επόμενη πρόεδρος, σχέδια που χάλασαν, και φυσικά το μυαλό μας πάει στο τι αυτό σημαίνει για την ελληνική πλευρά και για τις πιέσεις προς τους Γερμανούς για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Αλλά αυτό το σχέδιο ανετράπη. Ήρθε ο Μπαράκ Ομπάμα, έδωσε τα μηνύματά του. Κατάλαβες εσύ, τι πιστεύεις ότι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Γιατί είναι σημαντικό και το επόμενο διήμερο που θα βρίσκεται στη Γερμανία, και βέβαια πιστεύω ότι θα τεθεί και το ελληνικό ζήτημα στην ατζέντα των συζητήσεων με τη Γερμανίδα καγκελάριο. Θα μου επιτρέψεις καταρχήν να πω κάτι σχετικά με την ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα, την οποία την θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, εξαιρετική. Από όλα όσα είπε, εγώ θα μείνω σε μία παράγραφο, σε μία πρότασή του. Είπε ότι το αξίωμα του πολίτη είναι κατά πολύ ανώτερο από το αξίωμα του Πρωθυπουργού και του Προέδρου. Αυτό είναι κομβική σημασίας, γιατί πρέπει επιτέλους να μας πούν πώς ακριβώς εννοούν τον πολίτη με δικαιώματα συμμετοχικά σε μία δημοκρατία και σε μία οικονομία. Διότι δεν μπορώ να φανταστώ εγώ έναν πολίτη ο οποίος μετέχει ενεργά στα κοινά και είναι άνεργος ή υποαμείβεται ή πέφτει θύμα εκμετάλλευσης επιχειρηματιών ή του συστήματος υγείας ή του συστήματος παιδείας. Άρα λοιπόν θα πρέπει εδώ να έχουμε έναν πλήρη ορισμό και στην πράξη η πρακτική, η εφαρμογή της πολιτικής, τι ακριβώς εννοούμε ότι ο πολίτης, το αξίωμα του πολίτη είναι ανώτερο του Προέδρου και του Πρωθυπουργού. Το πρώτο. Το δεύτερο. Σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία τα έλεγα μας απασχολούν. Ας πούμε για το Κυπριακό. Δεν υπήρχε κάποια, θα έλεγα, συγκεκριμένη δέσμευση, παρά μόνο μια γενικόλογη τοποθέτηση ότι αυτό θα πρέπει να λυθεί στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς να πάρει τη μία ή την άλλη πλευρά. Οι πληροφορίες που έχω, και μέσως τις είπε και ο Πρόεδρος, αλλά τα λένε υπάρχουν εκτενή ρεπορτάζ στα αμερικανικά μέσα, είναι ότι η πρόταση που κόμισε ο Μπαράκ Ομπάμα για τον Κυπριακό είναι η εξής. Είναι αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο, αλλά να παραμείνει στην Κύπρο μια στρατηγική βάση της Τουρκίας. Κατά απόψη μου, το χειρότερο. Η άλλη πρόταση είναι να γίνει μια πενταμερής πολυεθνική διεθνή συνδιάσκεψη το Κυπριακό. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ κακό, διότι de facto εξαφανίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα λοιπόν στο Κυπριακό δεν είχαμε κάποια θετική εξέλιξη, θετική ως προς τις ελληνικές θέσεις εννοώ. Έτσι. Έχω την αίσθηση πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι αυτό διεφάνει, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, διεφάνει από την αντίδραση του Μπαράκ Ομπάμα στην ατζέντα που του έθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη χθεσινή του συνάντηση. Είδαμε τον Μπαράκ Ομπάμα να μην αντιδρά, δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά γι' αυτό, αναμέναμε τοποθέτησή του σήμερα στην ομιλία του στο Σταύρος Νιάρχος, αλλά δεν το είδαμε τελικά. Ο σκοπός της ομιλίας
ομιλίας του ήταν σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Ακριβώς. Και τελείως διαφορετική στόχευση. Ακριβώς. Ένα δεύτερο είναι οι απαντήσεις που ζητούσαμε για την τήρηση της διεθνής νομιμότητας στην περιοχή μας και αφορά τη συνθήκη της Λοζάνης. Ούτε εκεί είχαμε συγκεκριμένη απάντηση ότι η Τουρκία με τις δηλώσεις του κορυφαίου πολιτιακού παράγοντος, δηλαδή του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, που ζητάει ανατροπή και αναθεώρηση της Δίκης Λοζάνης, ότι αυτή η τοποθέτηση δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε διμερές επίπεδο, είναι τουρκικά, αλλά και σε άλλα, είναι και σε άλλα σύνορα. Και ένα τρίτο, είναι αυτό που αφορά το χρέος. Κοιτάξτε, εγώ παρακολούθησα πολύ προσεκτικά ό,τι είπε ο Μπαράκ Ομπάμα. Νομίζω ότι είπε δύο πράγματα, τα οποία πρέπει να μας μείνουν. Είπε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η λιτότητα αν δεν προβλέπεται ανάπτυξη. Είναι σαφές αυτό. Ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Mm-hmm. Σαφέστατο και αυτό. Δηλαδή, είπε πράγματα τα οποία τα θεωρούμε προφανή. Όμως, αλλά το όμως, ζήτημα είναι στο διατάφτα. Στο διατάφτα τώρα. Αυτά όμως όλα τα οποία είπε, να δω τι αποτέλεσμα θα έχουν σε ό,τι αφορά το χρέος. Αλλά δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά το χρέος, λοιπόν, φαίνεται ότι τα 8 χρόνια που ήταν πρόεδρος, όχι ο ίδιος, η αμερικανική διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, δεν ίσχυσε την επιρροή που θα έπρεπε στο Διεθνές Νομισματικό Τομείο του Δούνου, το που είναι μερικώς εξαρτώμενο, αν όχι κατά πλειοψηφία, από την Αμερική. Έτσι. Να έχει μια τέτοια πολιτική, να μην είναι η πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας, αλλά να προβλέπει και ανάπτυξη, να μην χτυπάει τον ασθενέστερο Έλληνα πολίτη με τον ορισμό που έδωσε, να μην τον ισοπεδώνει, αλλά να υπάρχει μια στοιχειώδης μέρημνα για τον άνθρωπο. Στην κατεύθυνση αλλά του χρέους η αμερικανική πλευρά κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να πείσει. Ναι, αλλά τα αποτελέσματα ποια είναι. Ξέρετε ποιο είναι. Είναι σαν να παίζουμε ποδόσφαιρο και να μην βάζει γκολ. Να χάνει ευκαιρίες να κόψουν goal. Και να ράψουν στα μέτρα μας όλες τις. Όχι, αλλά πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Καλές είναι οι ομιλίες, καλές είναι οι παρεμβάσεις. Ωραία είναι τα λόγια, καταπληκτικά χειροκροτάμε. Αλλά επί της ουσίας το αποτέλεσμα μετράει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κύρα, μια παρέμβαση για να προχωρήσουμε. Σπάνια διαφωνώ με τον Χρήστο. Απόψε διαφωνώ οριζοντίως και καθέτος με τις απόψεις του. Καλό είναι αυτό. Η αμερικανική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Ομπάμα, θα ήμασταν με ψήμυροι να λέμε ότι δεν έκανε ό,τι μπορούσε για να στηρίξει την ελληνική κυβέρνηση στο θέμα του χρέους. Το Δουνουτού δεν εξαρτάται δηλαδή, από τους Αμερικανούς. Δηλαδή, αν δεν έκανε ό,τι μπορούσε, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Το Δουνουτού δεν εξαρτάται από τους Αμερικανούς, είναι ένας βασικός παράγων, αλλά δεν είναι ο κυρίαρχος. Αυτό μας βολεύει. Να συμπτύσσουμε τις έννοιες στο κεφάλι μας, αλλά δεν είναι. Ναι. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι και στην πρώτη θητεία Ομπάμα και στη δεύτερη, οι δύο υπουργοί οικονομικών, ο Γκάιτνερ στην πρώτη και ο Λιού στη δεύτερη, έχουν κάνει πάρα πολλές επισκέψεις στον κύριο Σόιμπλε για να λύσουν το θέμα, αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι το πρόβλημα είναι των Ευρωπαίων και όχι των Αμερικανών. Και θυμόμαστε δεύτερο. Και τις διενέξεις Λιού Σόιμπλε. Νομίζω, όχι, και του Γκάιτνερ. Και του Γκάιτνερ που του είπε συγκοφύγε εσύ τη δουλειά, εδώ δεν πληρώνεις. Και το έχει γράψει και στο βιβλίο του ο άνθρωπος. Το δεύτερο που νομίζω ότι κάνουμε λάθος και πιστεύω ότι έκανε και αρχικό λάθος η ελληνική κυβέρνηση ήταν ότι θεωρούμε ότι η επίσκεψη Ομπάμα εδώ ήταν μια τυπική διμερής σχεσούλα. Που ήρθε εδώ, μας είπε πέντε λογάκια και έφυγε. Δεν ήταν αυτό το νόημα. Ο Ομπάμα επέλεξε την Ελλάδα για να μεταφέρει το δικό του δόγμα. Εκεί λοιπόν εντάσσονται και τα διμερή προβλήματα. Αλλά δεν ήρθε εδώ με το αμερικανικό establishment. Μάλιστα. Να λύσει τα θέματα που δεν μπορούσε. Πρέπει να πάμε να προχωρήσουμε με το στίχο του Οδυσσέα Ελίτη. Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας από το Action ST ξεκίνησε την ομιλία του στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ο Μπαράκ Ομπάμα θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του δυτικού κόσμου στη γενέτειρα των ιδεωδών της δημοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τις σχέσεις φιλίας μεταξύ Αμερικανών και Ελλήνων με αναφορές στην ελληνική φιλοξενία, τη φουστανέλα, λέξεις που είπε στα ελληνικά, αλλά και τον παίκτη των Milwaukee Bucks, Γιάννη Αντετοκούμπο, για τον οποίο είπε ότι όλο ένα και βελτιώνεται. Με μια ομιλία διανθισμένη με αρκετές ελληνικές λέξεις, ξεκίνησε ο Μπαράκ Ομπάμα την ομιλία του στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Νιάρχου. Αφού αποθεώθηκε με το πανέβηκε στο βήμα το ομιλητή, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος παριστάμενος είπε γεια σας και καλησπέρα, ευχαριστώντας την κυβέρνηση και το λαό της Ελλάδας για τη θερμή υποδοχή. Γεια σας!
Καλησπέρα. Εδώ ακριβώς, πριν από 25 αιώνες, στους βραχώδεις λόφους αυτής της πόλης, γεννήθηκε μια νέα ιδέα. Η δημοκρατία. Κράτος. Το κράτος. Κράτος, the power, the το κράτος, η ισχύς δηλαδή, η ισχύς του κυβερνάν προέρχεται από το Δήμο, δηλαδή από το λαό. Η έννοια του ότι είμαστε πολίτες και όχι δούλοι, είμαστε οι βοηθοί και οι πυλώνες δικής μας κοινωνίας, η ίδια η ιδιότητα του πολίτη, δηλαδή το ότι έχουμε δικαιώματα αλλά και ευθύνες, το πιστεύω στην ισότητα όλων ενώπιον του νόμου, όχι μόνον και αποκλειστικά για τους λίγους, αλλά για όλους, για τους πολλούς, όχι μόνο για την πλειονότητα, αλλά και για την μειονότητα. Αυτές είναι όλες έννοιες που γεννήθηκαν εδώ, σε αυτή τη γη. Θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του δυτικού κόσμου στη γενέτειρα των ιδεοδών της δημοκρατίας, χρησιμοποίησε τον στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας». Φιλοξενία. Την φιλοξενία. Εν μέρη, διότι έπρεπε να δω την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, αλλά επίσης για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όλα όσα εκείνα η Ελλάδα, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, προσέφερε στην ανθρωπότητα ανά τους αιώνες. Διακινήθηκαν από τις τραγωδίες του Εσχύλου και του Ευρυπίδη, και ο νους μας καλλιεργήθηκε χάρη στις ιστορίες του Ηροδότου και του Θουκυδίδη. Η κατανόησή μας του κόσμου και της θέσης μας σε αυτόν εμπλουτίστηκε από τον Σοκράτη και τον Αριστοτέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης ευγνωμονούν τους Έλληνες που τους τιμούν με τη φιλία τους. Πολλοί Ελληνοαμερικανοί στην πατρίδα μου, στο Σικάγο, μας τιμούν με τη φιλία τους. Και τους συναντά κανείς στην Greektown, καμιά φορά με τις φουστανέλες τους, μαζί με τους οποίους γιορτάζουμε κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου στο Λευκό Οίκο, με σπανακόπιτα και ούζο. Ο Μπάρακ Ομπάμα εξήρε τις σχέσεις φιλίας μεταξύ Αμερικανών και Ελλήνων. Μίλησε για τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται στο Ground Zero, αλλά και τον παίκτη των Milwaukee Bucks, Γιάννη Αντετοκούμπο, για τον οποίο είπε ότι όλο και βελτιώνεται. Πολλοί Ελληνοαμερικανοί ντύθηκαν το χακί, να ξέρετε, στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας μας. Και πολλοί επίσης βάδισαν χέρι-χέρι με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για να κάνουν τη χώρα μας πιο δίκαιη. Και Έλληνες και Αμερικανοί μαζί. Το κραυγάζουμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος βελτιώνεται κάθε χρόνο, γίνεται όλο και καλύτερος. Και αν θέλετε να υπέρτε το παράδειγμα της κοινότητας της σκέψης, της αποφασιστικότητάς μας, της αντοχής μας, μην πάτε μακριά, στρέψτε το βλέμμα στη Νέα Υόρκη, στο Ground Zero, εκεί που ορθώνονταν οι δίδυμοι πύργοι, εκεί που ανοικοδομείται η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Νικολάου, που πριν από καιρό δεν ήταν παρά ένα σωρό από ερείπια. Αφού ευχαρίστησε για ακόμη μία φορά τους Έλληνες για τη φιλοξενία, ο Αμερικανός πρόεδρος έκλεισε την ομιλία του στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λέγοντας στα ελληνικά. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέφθηκε τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Η επίσκεψη ήταν ιδιωτική και η Αμερικανική Αντιπροσωπεία ζήτησε να συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο μόνο ανταποκριτές Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και ο προσωπικός του φωτογράφος. Αμέσως μετά επισκέφθηκε το Μουσείο της Ακροπόλεως, όπου τον υποδέχθηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίδια Κονιόρδου και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ξενάγησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, Δημήτρης Πατερμαλής. Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη ήταν από πολύ νωρίς δρακόντια, με την αστυνομία να κάνει αισθητή την παρουσία της.
Με εκτενείς ανταποκρίσεις και έμφαση στην εκπλήρωση του παιδικού του ονείρου να επισκεφτεί την Ακρόπολη, κάλυψαν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα. Βασικό αντικείμενο του σχολιασμού του δημοσιεύματος τόσο στον ηλεκτρονικό όσο και στον έντυπο τύπο ήταν η μετά Ομπάμα εποχή, με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Όσον αφορά στο αίτημα Ομπάμα προς το Βερολίνο και τους Ευρωπαίους εταίρους για μείωση του ελληνικού χρέους, τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μάλλον δεν ενθουσιάστηκαν. Με εκτενή δημοσιεύματα κάλυψαν την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη διαβεβαίωση του επερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ ότι ο διάδοχός του στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα αποσύρει τη χώρα από το ΝΑΤΟ. Δευτερεύουσα σημασία έδωσαν στην έκκληση Ομπάμα προς τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για ελάμφρυνση του ελληνικού χρέους, ενώ επιχείρησαν να μεταφράσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να επωφεληθεί από τη στήριξη που του προσέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στις ελληνικές καλένδες παρέπεψαν πιθανή ελάφρυνση του ελληνικού χρέους τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της Bild που επικαλείται πηγή πολύ κοντά στην Άγγελα Μέρκελ. Δεν χρειάζεται να κάνει άδικο κόπο ο κύριος Ομπάμα. Η απομείωση αποκλείεται και έτσι θα γίνει. Αυτό που διαδίδει ο Τσίπρας και ορισμένοι Αμερικανοί διπλωμάτες είναι η συνήθις προπαγάνδα της Αθήνας. Εάν ανταποκριθούμε στο σημερινό στάδιο και κατάσταση στο αίτημα αυτό, η χώρα σε 3 χρόνια θα βρίσκεται ξανά στο τέλος, διότι σε ουσιαστικούς τομείς δεν έχει αλλάξει τίποτα, φέρεται να είπε η ίδια πηγή στην Bild. Παρά τον ενθουσιασμό, τίθεται όμως κυρίως ένα ερώτημα από την επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα. Ποιο βάρος έχουν τα λόγια του στην Ουάσιγκτον και την Ευρώπη, διερωτάται στην ηλεκτρονική του σελίδα ο δεύτερος δημόσιος γερμανικός τηλεοπτικός διάβλος ZDF. Την κοινή του συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα χρησιμοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να καταφερθεί για άλλη μια φορά εναντίον των πολιτικών λιτότητας που περασπίζει τη Γερμανία, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Πολίτικο. Το Bloomberg αναφέρει ότι την τελευταία φορά που ένας Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Ελλάδα, η οικονομία άνθιζε. Η Αθήνα είχε αναλάβει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και η χώρα προετοιμαζόταν να ενταχθεί στο ευρώ. Αυτό ήταν το 1999 και καθώς ο Μπαράκ Ομπάμα θα εκφωνήσει την ομιλία του υπερασπιζόμενου στη Δημοκρατία στη γενέτειρά της, τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν αναπόφευκτα στη δυσμενή κατάσταση της Ελλάδας. Το ταξίδι της στο χείλο της χρεοκοπίας που οδήγησε σε πτώση της αγοράς παγκοσμίως ήταν μεταξύ των καθοριστικών διεθνών εξελίξεων στα 8 χρόνια του Ομπάμα στην Προεδρία των ΗΠΑ, αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg. Από την πλευρά του, ο Guardian αναφέρει ότι ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το τελευταίο του ταξίδι στην Ευρώπη για να ζητήσει να ληφθούν μέτρα για να μπει η Ελλάδα σε μονοπάτι προς τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας για ελάμφρυνση του χρέους. Τέλος, το Reuters από την πλευρά του υποστηρίζει ότι ο Μπαράκ Ομπάμα προσέφερε αλληλεγγύη στην Ελλάδα σχετικά με το χρέος και τη μεταναστευτική κρίση κατά τη διάρκεια του τελευταίου ταξιδιού ως πρόεδρος των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Οι σχέσεις της Ελλάδας με τους πιστωτές της διέρχονται το πιο παραγωγικό του στάδιο και οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν ευρύφασμα μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Στην επόμενη συνάντησή τους το Δεκέμβριο, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, όπως αναφέρει το Reuters. Το Δεκέμβριο θα συζητήσουμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και τι μπορεί να γίνει στο τέλος του προγράμματος, δήλωσε ο Ντάισελμπλουμ και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει και αισιοδοξία. Υπενθυμίζεται ότι ο προσδιορισμός των συνολικών μέτρων για το χρέος, ακόμη και αν κάποια από αυτά πρόκειται να εφαρμοστούν μετά το τέλος του προγράμματος ή συνδεθούν με συγκεκριμένα ορόσημα, αρκεί, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Οι προθέσεις αυτές στο Eurogroup, καθώς και οι επανειλημμένες αναφορές του Μπαράκ Ομπάμα κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα στο χρέος και στην ανάγκη ελάφρυνσής του, φέρνουν σε δύσκολη θέση το Βερολίνο, που σπέβδει να υποβαθμίσει το θέμα, τονίζοντας ότι δεν αλλάζει τις αποφάσεις του για συζήτηση του χρέους μετά το 2018. Η σημερινή ελληνική κυβέρνηση φαίνεται πολύ προσιλωμένη και εργάζεται πολύ πιο παραγωγικά σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Υπάρχει ένας βαθμός αισιοδοξίας, επεσήμανε ο Ντάισελμπλουμ σε συνέδριο στο Λονδίνο. Το Δεκέμβριο, πρόσθεσε, θα πρέπει να συζητήσουμε για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε τώρα και τα επόμενα χρόνια μια σειρά μέτρων μπορεί να έχει συμφωνηθεί,
για το τέλος του προγράμματος. Τη θέση του αυτή για το ελληνικό χρέος, ο Μπαράκ Ομπάμα αναμένεται να θέσει ασκώντας πίεση και στην καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο, επόμενο σταθμό μετά την Αθήνα. Ωστόσο, τα περιθώρια της Μέρκελ να ακολουθήσει τις συστάσεις Ομπάμα είναι περιορισμένα, κυρίως για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Ωστόσο, εξίσου δύσκολο είναι η Γερμανία να αποφύγει την εκτενή και πιεστική συζήτηση για το θέμα, καθώς ο διεθνής τύπος στο σύνολό του εστιάζει τις δύο τελευταίες ημέρες στις παρενέσεις του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα, βγάζοντας τίτλους από τη φράση του Ομπάμα ότι η λιτότητα από μόνη της δεν επιτρέπει την επίτευξη ευημερίας, δεν βοηθά την ανάπτυξη, και ότι είναι αναγκαία σημαντική ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό όφελος της επίσκεψης Ομπάμα στην Ελλάδα. Και αφού χορτάσαμε, κύριε Αδάμου, από καλά λόγια και υπέστημεν και την ψυχική ανάταση με το ζήτο η Ελλάς, ήρθε η ώρα να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, την ελληνική είμαστε, πραγματικότητα, δηλαδή, και να προετοιμαστούμε στο καλό σενάριο, όταν γίνει αποδοχή της αναγκαιότητας και προχωρήσουν στο παρασύνθημα οι εταίροι και δανειστές για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους, το νέο πακέτο μέτρων που αυτό συνεπάγεται. Γιατί ας μην γελιόμαστε, δεν θα μας χαρίσουν τα χρήματα που χρωστάμε, χωρίς να μας βάλουν άλλο ένα μνημονιακό καλαπόδι. Το πρώτο είναι να τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση, η οποία μπορεί να φαινόταν εύκολη στην κυβέρνηση. Στην ουσία όμως δεν είναι εύκολη, παρά μόνο αν γίνουν ισχυρότατες υποχωρήσεις σε πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν απαιτούν επιπλέον χρήματα, είναι όμως ριζικές αλλαγές. Το εργασιακό είναι μια θηριώδης αλλαγή και μπορεί να μην ζητηθούν χρήματα ή να ληφθούν χρήματα μέσα σε 20 μέρες ή 30, όμως θα χαρακτηρίσει τη χώρα για κάποιες δεκαετίες ακόμα. Τα θέματα τα οποία βάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να δει αν θα μπει ξανά στο πρόγραμμα, δηλαδή το αφορολόγητο να πέσει και κυρίως να αναδιαταχθεί, δηλαδή φτού και από την αρχή πάλι, ολόκληρο το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό θέμα της χώρας. Αυτά είναι κολοσιαίες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα σημαδέψουν... Έπρεπε να έχουν γίνει τα προηγούμενα 6 χρόνια. Θα σημαδέψουν γενιές επόμενες, για να μπορέσουμε στο τέλος του προγράμματος, δηλαδή μετά το 18, τα πλεονάσματα που αυτή η κυβέρνηση έχει υπογράψει, να τα χαμηλώσουμε. Να τα πάμε δηλαδή στο μισό, στο 1,5, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούμε να πάντως, το σκόσουμε υποδοχή, και αυτό θα είναι άλλα μέτρα. Η υποδοχή που έκανε ο γερμανικός τύπος στις δηλώσεις Ομπάμα στην Αθήνα ήταν πολύ αρνητική. Ναι, εντάξει, και ο γερμανικός τύπος λειτουργεί υπό την δύναμη της αδρανίας πολλές φορές. Κρατάει αυτό που ήξερε. Εγώ πιστεύω ότι με την εκλογή Τραμπ η κατάσταση διεθνώς αλλά και στην Ευρώπη έχει αλλάξει. Ο Τραμπ μπορεί να φέρει στην Ευρώπη αύξηση απομονωτισμού και εθνικιστικού κινήματος. Αυτό η Γερμανία και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε, έστω και αν κάνει τον πάρα πολύ σκληρό αυτή τη στιγμή, θα το υπολογίσουν πάρα πολύ σοβαρά και θα πρέπει να μην αυξήσουν τις ανισότητες μέσα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι και ο κύριος Ρέντζι, ο οποίος έχει ένα πολύ δύσκολο δημοψήφισμα μπροστά του, πρώτον μπλοκάρισε, συμβολική κίνηση ό,τι θέλετε πείτε, μπλοκάρισε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό λέγοντας ότι δεν μπορώ εγώ να επιβάλλω άλλη λιτότητα και απαιτεί, απειλεί και με παραίτηση αν δεν πάρει το δημοψήφισμα. Επομένως, η αναστάτωση πάλι στην Ευρώπη είναι πρώτον πυλών. Υπάρχει μια φωτιά η οποία... Ακριβώς. Και εδώ ο αδύναμος κρίκος πια δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα ειδικό πρόβλημα. Αλλά είναι αδύναμος κρίκος μέσα σε μια κλειδωνιζόμενη Ευρώπη. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που εμείς εδώ κάνουμε το δελτίο, την ίδια στιγμή στο Βερολίνο που τρώνε μόνοι τους, διπνούν μόνοι τους, ο Μπαράκ Ομπάμα με την Αγγέλα Μέρκελ, έχω την εντύπωση ότι κάτι παρόμοιο συζητούν για να βρουν διέξοδο στο αδιέξοδο. Και να μην ξεχνάμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Ομπάμα πάλι στο Βερολίνο έχει μεγάλη συγκέντρωση και συζήτηση με την κυρία Μέρκελ, με τον κύριο Ολάντ, με τον κύριο Ρέντζι και με τον Ισπανό. Φυσικά μη μου πει κανείς ότι απόψε και την Παρασκευή
το θέμα του χρέους δεν θα συζητηθεί μέσα στους πολιτικούς αρχηγούς. Εγώ δεν ξέρω αν θα περιμένουμε κάτι την Παρασκευή το βράδυ ή την επόμενη εβδομάδα που θα αλλάξει έστω και για κάτι όλο αυτό το πολύ στενό πλαίσιο μέσα στο οποίο και βέβαια, κινούμεθα. Χρήστο Καπούτσι, αυτή την αισιοδοξία τη βγάζουν και τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή είναι εμφανές το τελευταίο διάστημα και από το ρεπορτάζ που κάνουμε ότι κάτι περιμένουν. Κάτι το οποίο θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή σε μια πιο θετική κατεύθυνση. Καλά, τα κυβερνητικά στελέχη είναι, θα έλεγα, μονίμως ευχαριστημένα και χαμογελαστά. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δικαιώνεται, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Μπορεί να είναι και άλλα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω τηλεγραφικά να πω τρία πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο, ότι από αυτά που ακούσαμε από τις τοποθετήσεις Ομπάμα εδώ για το χρέος γενικά, για τη λιτότητα και την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την πραγματικά, έχει δίκιο η κύρα, αρνητική αντιμετώπιση του γερμανικού τύπου. Μένα μου δίνει την εντύπωση, θα έλεγα τη βεβαιότητα, ότι τελικά τα δημοσιονομικό, το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι δημοσιονομικό, αλλά είναι κυρίως πολιτικό. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, θέλω να πω το εξής. Αν δεν είχαμε, όπως είπε πριν από λίγο η κύρα, τις παρεμβάσεις των Αμερικανών υπέρ της Ελλάδας στα δημοσιονομικά, δεν μπορώ να φανταστώ ποια θα είναι η θέση της χώρας μας σήμερα. Δηλαδή, πού θα είμαστε. Είναι μια χώρα η οποία όλο αυτό το διάστημα είχε μια αρνητική ανάπτυξη, ζει σε ένα φυσιακό καθεστώς, με ανεργία 1,5 εκατομμύριο κτλ. Με το χρέος να μεγαλώνει, να διωγγώνεται, το ΑΕΠ να συγκρώνεται. Δηλαδή, πού θα είμαστε, εκτός ευρώ, εκτός ευρωζώνης, ενδεχομένως. Και ένα τρίτο και τελειώνω. Είναι το εξής. Άκουσα χθες και πιστεύω να έχει δίκιο ο συνάδελφος, ο οποίος έδεσε ένα ρεπορτάζ από το Δούνο του, μένει στην Αμερική, και είπε ότι η πρόταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, του Δούνου του προς την Ελλάδα, είπαμε το ένα είναι ελάφιση του χρέους, έτσι το θετικό, αλλά αυτό συνδέεται με κάτι αρνητικό. Ποιο? Το συνταξιοδοτικό. Mm-hmm. Εκεί τι προτείνουν? Πλαφόν 1200 αμυχτά, πλαφόν, δηλαδή ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, έτσι, 1200 αμυχτά, περίπου δηλαδή 900 καθαρά, και η κατώτατη εγγυημένη σύνταξη θα κατέβει στα 234 ευρώ. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που μετέδωσε και νομίζω ότι έχει δίκιο. Δηλαδή δεν μπορώ να αμφισβητήσω, γιατί το θεωρώ πολύ έγκυρο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Τα εργασιακά βρέθηκαν στο τραπέζι μετά τη συνάντηση της αρμοδίου Υπουργού Έφης Αχτσιόγλου με τους εκπροσώπους των θεσμών. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας παρουσίασε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης για τα εργασιακά και υποστήριξε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα με στόχο να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εκφράστηκε ισχυρή αντίθεση του Υπουργείου Εργασίας σε οποιαδήποτε αλλαγή του ορίου των ομαδικών απολύσεων. Πίεσης από τις Βρυξέλλες δέχεται το Οικονομικό Επιτελείο για μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, το ασφαλιστικό και την επιδοματική πολιτική, συνοδευόμενες από τις γνωστές επικρίσεις για την παλιά στρεβλή κατάσταση που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια. Επίτροπος αρμόδια για θέματα απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, Μάριαν Τίσεν, επεσήμανε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, χωρίς να διευκρινίσει εάν ζητά αλλαγές στο συνταξιοδοτικό ή μόνο στα επιδόματα, καθώς και στην αγορά εργασίας, στέλνοντας μήνυμα στην Αθήνα ότι πρέπει να αποδεχθεί την ατζέντα των θεσμών. Η Επίτροπος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορείς να έχεις ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης χωρίς αρκετές εισφορές και να δίνεις σύνταξη μετά από 35 χρόνια εργασίας, όταν το προσδόκιμο ζωής έχει επιμηκυνθεί. Αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη και σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστό ότι μια τέτοια κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Στην Αθήνα, οι δανειστές άκουσαν, χωρίς να ανοίξουν τα χαρτιά τους, τις θέσεις που προέβαλε ο Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. Η νέα Υπουργός έθεσε ως υψηλή προτεραιότητα την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο οι συλλογικές συμβάσεις, όπως η επεκτασιμότητα κλαδικών. Κυρίο όπλο στα χέρια της είναι το πόρισμα της Επιτροπής των Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων, η πλειοψηφία των οποίων τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το αίτημα, ωστόσο, προσκρούει στην αιμονή των δανειστών να υπερισχύσουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις με ευέλικτους μισθούς. Εξέφρασε την ισχυρή αντίθεση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο αλλαγή του ορίου των ομαδικών απολύσεων, υποστηρίζοντας τεκμηριωμένα ότι το ελληνικό δίκαιο είναι πλήρως συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η κυρία Αχτσιόγλου υποστήριξε την πρόταση για εργασία μειωμένου ωραρίου σε περιπτώσεις προσωρινής οικονομικής δυσχέρειας της επιχείρησης. Υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος θα καλύπτει με επίδομα ανεργίας τις ώρες που ο εργαζόμενος δεν θα απασχολείται. Υπενθυμίζουμε ότι η αύξηση του ορίου, πέραν του οποίου οι απολύσεις λογίζονται ομαδικές και εντάσσονται σε μια
μια συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία, είναι πάγιο αίτημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Ταμείο έχει ανοίξει τα χαρτιά του ζητώντας αύξηση του ορίου. Σήμερα ισχύει όριο στο 5% του προσωπικού και μέχρι 30 απασχολούμενους για επιχειρήσεις με πάνω από 150 εργαζόμενους. Ενώ η σχετική κοινωνική οδηγία προβλέπει έως και 10% των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που απασχολούν 100 έως 300 εργαζόμενους. Η ελληνική πλευρά αποκρούει επίσης την επαναφορά του lockout, την απεργία. Το lockout υπάρχει ως θέμα στην καυτή ατζέντα των εργασιακών, αλλά το Υπουργείο Εργασίας πιστεύει ότι δεν πρόκειται να μπει με επιτάσεις στο τραπέζι, καθώς και η Επιτροπή Σοφών κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να επανέλθει. Χάσμα διαπιστώνεται και στο θέμα του προσδιορισμού του κατωτάτου μισθού, καθώς οι θεσμοί αλλά και εγχώροι εκπρόσωποι εργοδοτικών φορέων δεν επιθυμούν, τουλάχιστον ως το 2018, οποιαδήποτε αλλαγή και αποκρούν ευθέως το αίτημα της ελληνικής πλευράς η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό του κατώτατου μισθού να επιστρέψει στους κοινωνικούς εταίρους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί εκπομπή παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.